συναγωνιστές, συναγωνίστριες, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ μαζικοί φορείς του Περάματος και του Κερατσινίου, σύλλογοι, εργατικά συνδικάτα, για να αποδείξουμε ότι και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί στην de facto υποβάθμιση της ζωής μας. Από πού να πρωτοξεκινήσει κανείς? Από την υγεία στην περιοχή του Πειραιά, όπου κυριολεκτικά είναι απογυμνωμένη, για ένα πέραμα όπου η μοναδική μονάδα υγείας του ΕΟΠΗ είναι αποψηλωμένη από ιατρικό προσωπικό και λειτουργεί και ως κέντρο εμβολιασμού με ένα μόνο γενικό ιατρό, αποψηλωμένο από διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που δεν έχει κέντρο βοηθειών, που αυτή τη στιγμή στη ζώνη εργάζονται εργαζόμενοι και αν γίνει ένα ατύχημα δεν υπάρχει πουθενά να παραχθούν οι πρώτες βοήθειες. Να μιλήσουμε και για το Κερατσίνι, όπου δεν υπάρχει, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα κέντρο υγείας που είναι αποψηλωμένο τελείως. Να μιλήσουμε για το νοσοκομείο Μεταξά, που αυτή τη στιγμή έπαψε να τελεί την κύρια αποστολή του, να περιποιείται ασθενείς, να θεραπεύει ασθενείς που έχουν καρκίνο και αυτή τη στιγμή έχει καταργηθεί ομπολογική κλινική. Απαιτούμε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση να επιτάξει όλες τις κλινικές της περιοχής του ιδιωτικού τομέα. Δεν πάει άλλο, και να θωρακίσει τώρα το σύστημα υγείας. Επιπλέον, έχουμε και άλλες σοβαρές εξελίξεις στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή, την ίδια ώρα που η πανδημία καλπάζει, την ίδια ώρα που είμαστε αθωράκιστοι, την ίδια ώρα ετοιμάζουν μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων εδώ ακριβώς στην περιοχή που βρισκόμαστε, στο Σχιστό. Και με πολύ μεγάλη πιθανότητα στα σχέδιά τους να περιλαμβάνεται και εργοστάσιο καύσης. Την ίδια ώρα η περιοχή εξυπηρετεί ένα παράνομο σμά του Πειραιά που νομοποιήθηκε την τελευταία στιγμή, και την ίδια ώρα από πέρυσι ο Δήμος Περάματος σε μια πολύ μεγάλη περιοχή 10 στρεμάτων για τα διαδεδομένα της περιοχής που θα μπορούσε να ήταν πράσινο και να μπορεί ο περαμαϊκός λαός να απολαμβάνει ένα περίπατο στην περιοχή του παλιού νεκροταφείου, τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής ΣΥΡΙΖΑ του Γιάννη Λαγουδάκη και πέρυσι και φέτος ετοιμάζουν το χώρο για ΣΜΑ. Φέρνει τη Δευτέρα στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωση της σύμβασης για σύμμικτα απόβλητα, για σύμμικτα απορρίμματα και για ογκώδη. Δεν θα το επιτρέψουμε, δεν μπορεί να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εμείς βροντοφωνάζουμε ότι και αυτή η κυβέρνηση και αυτή η περιφέρεια Πατούλη, όπως και οι προηγούμενοι της Δούρου και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν καταδικάσει την περιοχή μας κυριολεκτικά στο θάνατο. Σκορπίζουν καρκίνο. Δεν έχουν καμία διαφορά τα σχέδια Δούρου από τα σχέδια Πατούλη. Εμείς τους δηλώνουμε ότι θα μας βρουν απέναντί τους, τους μαζικούς φορείς και τα σωματεία της πόλης. Τους δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να κερδίσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν τα αντιλαϊκά τους, αντιπεριβαλλοντικά τους σχέδια. Θα συνεχίσουμε μέχρι να νικήσουμε. Ευχαριστώ.